Ποιος είναι το αστέρι στην καρδιά του ηλιακού μας συστήματος? Η σύνδεση και οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ του ήλιου και της γης οδηγούν τις εποχές, τα ωκεάνια ρεύματα, τον καιρό, το κλίμα, τις ζώνες ακτινοβολίας και τα σέλας. Με αφορμή το μεγάλο έτος της ηλιοφυσικής που αποτελεί μια παγκόσμια γιορτή της επιρροής του ήλιου στη γη και σε ολόκληρο το ηλιακό σύστημα, εντάσσεται και η εκδήλωση με θέμα παρατηρώντας τον ήλιο στο κέντρο του Ηρακλείου που διοργανώνει το Ινστιτούτο Αστροφυσικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας σε συνεργασία με τον Δήμο Ηρακλείου. Μπορούμε με ένα καθαρά ηλιακό τηλεσκόπιο, όπως βλέπετε πίσω μου, να παρατηρήσουμε τον ήλιο, το αστέρι της γειτονιάς μας. Μέσα από αυτό το τηλεσκόπιο βλέπουμε κόκκινο τον ήλιο, γιατί χρησιμοποιείται ειδικό φίλτρο για να προστατεύσει τα μάτια μας από την θέαση του ήλιου και να μπορούμε σε αυτή την περιοχή του φάσματος να δούμε συγκεκριμένες λεπτομέρειες στην επιφάνεια και στην κατώτερη ατμόσφαιρα του ήλιου, όπως είναι οι κυλίδες. Για παράδειγμα, που αυτή την εποχή που ο ήλιος είναι στο μέγιστο της ηλιακής δραστηριότητας, βλέπουμε πάρα πολύ έντονα ηλιακές κυλίδες. Υπάρχουν λοιπόν σημεία του ήλιου, τα οποία λόγω διεργασιών στην επιφάνειά του, ουσιαστικά στην ατμόσφαιρά του, είναι πιο κρύα. Είναι από περίπου γύρω στους 3 με 4.000 βαθμούς. Ενώ η θερμοκρασία του ήλιου, η μέση θερμοκρασία του, είναι στους 6.000 βαθμούς. Αυτή λοιπόν η διαφορά μας κάνει αυτά τα σημεία να φαίνονται πιο σκούρα. Και γι' αυτό το λόγο βλέπουμε αυτές τις κυλίδες. Στην πλατεία του Αγίου Τίτου στο Ηράκλειο, μικροί και μεγάλοι παρατηρούν με ασφάλεια τον ήλιο μέσα από ειδικό φορητό τηλεσκόπιο σχεδιασμένο για ηλιακές παρατηρήσεις με τη βοήθεια των επιστημόνων του Ινστιτούτου Αστροφυσικής. Όταν αραιώνει το σημείο που υπάρχει η συννεφιά, βλέπει κάποιος μία κατακόκκινη σφαίρα που είναι ο ήλιος και στο κάτω μέρος δεξιά στην κόκκινη αυτή σφαίρα εμφανίζονται κάποια μαύρα στίγματα τα οποία δεν είναι εντελώς κυκλικά αλλά έχουν το σχήμα περίπου μιας παύλας. Είναι πολύ μικρά σε μέγεθος αλλά μπορεί να είναι ορατά μέσα από αυτό το ηλιακό τηλεσκόπιο. Πολίτες ενθουσιάστηκαν παρατηρώντας τον ήλιο και τις ηλιακές κυλίδες, οι οποίες είναι έντονες σε αυτή τη χρονική περίοδο, με τη δράση να ολοκληρώνεται αύριο, καιρού επιτρέποντος. Επιστήμονες απάντησαν στα ερωτήματα των πολιτών, ενώ έκαναν ιδιαίτερη αναφορά στη διαστημοσυσκευή που πλησιάζει την ανώτερη ατμόσφαιρα του ήλιου. Η δράση αυτή είναι στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της NASA που λέγεται Ηλιοφύσικς Big Year και ορτάζεται από τα τέλη της περσινής χρονιάς μέχρι φέτος στις 24 Δεκέμβρη με την αφορμή της εγκύτερης προσέγγισης μιας διαστημοσυσκευής που λέγεται Parker Solar Probe που θα πλησιάσει στην ελάχιστη απόσταση που έχουμε φτάσει ποτέ μια διαστημοσκευή από τον ήλιο, παραμονή των Χριστουγέννων.